Πώ μπορούμε να βρούμε κρυπτονομίσματα που μπορεί να έχουν απόδοση από 10 έω 100 φορέ πάνω προπρόθεσμα και στους επόμενους bull run κύκλους της αγοράς, όπου θα μιλήσουμε λοιπόν για διάφορα σενάρια, αυτή τη στιγμή για το πότε θα μπορούσαν να υπάρχουν και ποια είναι τα χειρότερα σενάρια επίσης σχετικά με τους bull run κύκλους της αγοράς. Αυτό το βίντεο είναι η συνέχεια των προηγούμενων δύο-τριών βίντεο που είχαμε κάνει για τη δημιουργία του πορτφόλιο και πώς κάποιο θα βγάζει ένα εκατομμύριο λοιπόν, έτσι ώστε να κάνετε ουσιαστικά ο στόχο. Το συγκεκριμένο βίντεο λοιπόν είναι να σας δώσει και να σας δώσω λοιπόν, μέσα από αυτό το βίντεο πληροφορίες και διάφορες στρατηγικές λοιπόν, από τις οποίες θα μπορούσατε να εφαρμόσετε είτε τώρα άμεσα είτε ανά πάσα στιγμή στο μέλλον και να μελετήσετε και να αναλύσετε και να αξιολογήσετε οποιοδήποτε project και να δείτε λοιπόν τις προοπτικές, να κάνετε και μαθηματικούς υπολογισμούς και να δείτε την απόδοση που θα μπορούσε να έχει. Να ξεκαθαρίσω εδώ πέρα πω δεν πρόκειται οικονομικέ ή επενδυτικές συμβολές, το λέω και το εννοώ και δεν είναι μόνο τυπικό του βίντεο και ούτε παρόντρινση για να, για να επενδύσετε σε κάποιο κρυπτονόμισμα από αυτά, ειδικά από αυτά που θα μιλήσουμε σήμερα και ούτε λοιπόν υπάρχει κάποια εγγύση για τις αποδόσεις λοιπόν από αυτά που θα αναφερθώ στη συνέχεια το βίντεο. Μιλάμε λοιπόν για, για εκτιμήσεις καθαρά λοιπόν παρατηρώντας τις κινήσεις της αγοράς και ιστορικά γεγονότα λοιπόν και το πώς κινήθηκε η αγορά και ε, ναι, απλά πράγματα λοιπόν, το πώ έχει κινηθεί η αγορά μέχρι στιγμή και α, βάσει αυτών των λοιπόν, συμπερασμάτων για το πώ τι απόδοση θα μπορούσαν να έχουν σε συγκεκριμένα projects και γενικώ πώ μπορείτε να αναλύσετε τέτοια κρυπτονομίσματα και να δείτε λοιπόν την απόδοση, την απόδοση α, σε bull run κύκλου που μπορεί να έχουν διάφορα κρυπτονομίσματα. Τώρα, όσοι θεωρείτε επίση ότι σα έχω βοηθήσει με τα βίντεο να κατανοήσετε περισσότερο την αγορά των κρυπτονομισμάτων και γενικώ τα κρυπτονομίσματα, δώστε ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι αν επιθυμείτε περισσότερη γνώση από αυτό το κανάλι. Μοιραστείτε ελεύθερα και με του φίλου σα. Ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media. Μοιράζομαι καθημερινά υλικό και σε αυτά. Twitter, Instagram, στο blog μου, στο κρυπτονέα.gr. Πέρσι λοιπόν είχαμε τρει δυνατού κύκλου bull run τη αγορά, λοιπόν, όπου είδαμε διάφορα κρυπτονομίσματα να κάνουν αρκετά X. Τα είδαμε και σε προηγούμενο βίντεο. Αλλά είχαμε ουσιαστικά λοιπόν τρει δυνατού κύκλου bull run, το ένα που τελείωσε ε, τον Μάιο και το άλλο που είχαμε λοιπόν μέχρι και 7-8 Σεπτεμβρίου και μετά το άλλο λοιπόν που είχαμε ε, Οκτώβριο με Νοέμβριο ουσιαστικά. Σε αυτού του κύκλου λοιπόν πάρα πολλά κρυπτονομίσματα είχαν αρκετά έξω. Οπότε λοιπόν οι εκτιμήσεις που θα κάνουμε σήμερα και αναλύσεις βασίζονται σε μακροπρόθεσμες ε, ε, αποδόσεις όπου λοιπόν ε, αναμένουμε και bull run κύκλος. Τώρα, σε αυτό το σημείο λοιπόν, να, να ξεκαθαρίσω και το εξή. Δεν μπορώ να ξέρω με σιγουριά πότε θα υπάρχει λοιπόν κάποιο ε, bull, επόμενο bull run και το χειρότερο σενάριο που αναμένεται λοιπόν είναι να υπάρχει σε δύο χρόνια από τώρα. Το χειρότερο σενάριο. Αλλά Θεωρώ ότι όσοι είναι long-term investors και τουλάχιστον για μένα προσωπικά, δεν με πειράζει λοιπόν στο να κάνω εκτιμήσεις και αναλύσεις λοιπόν έστω και σε ε, δύο χρόνια από τώρα λοιπόν και για την απόδοση κάποιων κρυπτονομισμάτων. Βέβαια, οι περισσότερε αναλύσει που βλέπω τώρα και η δική μου εκτίμηση και η ανάλυση λοιπόν είναι ότι δεν θα πάρει τόσο χρόνο, δηλαδή μέχρι το επόμενο Bitcoin halving κτλ., για να δούμε την αγορά και το Bitcoin να κάνουν λοιπόν, bull run κύκλου. Αλλά το χειρότερο σενάριο λοιπόν που θα μπορούσαμε να δούμε θα ήταν αυτό. Και η απόδοση λοιπόν 10 ω 100 φορέ βασίζεται λοιπόν στην απόδοση όταν θα έχουμε δυνατούς bull grand κύκλους, διότι όσο είναι στάσιμη η αγορά και το bitcoin απλά ε, κινείται σε κάποια συγκεκριμένα λοιπόν ε, σημεία, όπου είναι τώρα ας πούμε, μεταξύ 35 και 45 χιλιάδες, εκεί λοιπόν δεν βλέπουμε τα altcoins να, ε, να κάνουν κάποιο breakout, κάποια συγκεκριμένα μπορεί να έχουν, ε, ε, υπάρχουν συνέχεια ευκαιρίες σίγουρα, αλλά. Η πλειοψηφία των altcoins λοιπόν, και τα περισσότερα κρυπτονομίσματα που συνήθω κατάμε δεν, κάνουν, δεν έχουν κάποια μεγάλη απόδοση, εάν δεν υπάρχει και bullrun στην ίδια την αγορά. ουσιαστικά. Τώρα, πάμε να δούμε το επόμενο βήμα και κάποιε παρατηρήσει λοιπόν, που θα μα βοηθήσουν στου υπολογισμού για την απόδοση διάφορων κρυπτονομισμάτων. Στου τελευταίου bullrun κύκλου, και ειδικά το τελευταίο που τελείωσε, λοιπόν, και αυτό κάπου μέσα Νοεμβρίου, η αγορά των κρυπτογενικώ είχε φτάσει το market cap στο σύνολο κοντά στα 3, -3 και είχαμε τότε λοιπόν διάφορα κρυπτονομίσματα όπως το Binance uh, Coin και το Cardano και uh, τα λοιπά και το Solana λοιπόν είχαμε uh, κοντά στα 80 με 90 δις λοιπόν σε, uh, σε, κεφαλαιοποίηση. Και φυσικά είχαμε διάφορα άλλα κρυπτονομίσματα όπως το Dogecoin και το Shiba και το Polkadot και κάποια άλλα λοιπόν και το Polygon uh, κοντά στα 30 uh, δις εκατομμύρια 35 είχαν φτάσει νομίζω μέχρι και κοντά στα 40 δις κεφαλαιοποίηση. Άρα λοιπόν τι μας λέει αυτό, ότι καλά project σε επόμενο ε, bull run κύκλος και κατά δική μου εκτίμηση λοιπόν μπορούν να φτάσουν σε κεφαλαιοποίηση από μεταξύ 30 και 40 έως και 50, μέχρι και 50 δις τουλάχιστον σε, στους επόμενους ένα με δύο bull run κύκλους που θα έχουμε στην αγορά. Μιλάμε λοιπόν για καλά projects τα οποία μπορούν, ε, έχουν ας πούμε κάτι δυνατό και είτε από community όπως είναι το CYBA, που έγινε λοιπόν hype και τα λοιπά, είτε, ε, εντάξει δεν δίνω τώρα, ε, δεν προσπαθώ να σας ε, προτρέψω σε σύμπαρ και τέτοιο project, αλλά ενώ είτε αν μιλάμε από αυτή την άποψη, είτε αν μιλάμε λοιπόν από την άλλη ε, εκτίμηση λοιπόν ε, φοβερά projects, όπως είναι Λούνα, Σολάνα, Καντάνο και όλα τα Polygon και τα υπόλοιπα, λοιπόν καλά projects που έχουμε στην αγορά, όπου γίνονται target και από τους θεσμικούς και ανεβάζουν το trading τους, κρατάνε από αυτά τα κρυπτονομίσματα κτλ. Οπότε άλλα ανερχόμενα projects που έχουν καλέ τεχνολογίε και υποσχόμενε λοιπόν, θα μπορούσαν λοιπόν να ακουμπήσουν ένα τέτοιο market cap στου επόμενου κύκλου. Και βλέποντα τώρα λοιπόν το market cap, ένα από τα πράγματα που θα σα βοηθήσει λοιπόν στην αξιολόγηση και στην εκτίμηση είναι επίση και αυτό. Για παράδειγμα τώρα έχουμε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δύο μεγάλα ε, metaverse projects που θα μπορούσαν να έχουν στους επόμενους δύο ε, bullrun κύκλους ένα 10x απόδοση, που είναι λοιπόν το Decentraland και το Sandbox. Ξαναλέω λοιπόν στους επόμενους ένα με δύο τουλάχιστον bull run κύκλους θα ήταν το πιο αναμενόμενο να υπάρχει τέτοια απόδοση. Διότι το Metaverse γενικώ είχε ένα hype λοιπόν τον Νοέμβριο, είναι τώρα λίγο πεσμένο γιατί έτσι και αλλιώ όλη η αγορά, οι αγορές και τα πάντα είναι πεσμένες όπως και να έχει, αλλά μιλάμε λοιπόν για όταν συνεχίσει δυναμικά η αγορά που δεν, δηλαδή, αργά ή γρήγορα θα γίνει απλά. Και σα είπα και στην αρχή, λοιπόν, το τι, τι γίνεται και τι αναμένετε. Αλλά πιστεύω προσωπικά ότι και στο 22 θα δούμε έστω και έναν ε, bull -run κύκλο, έναν δυνατό λοιπόν bull run κύκλο. Τώρα αν θα έχουμε 10 επί απόδοση λοιπόν για, για τα συγκεκριμένα δύο κρυπτονομίσματα δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά. Έτσι. Αλλά σίγουρα ε, ε, το, το Metaverse θα ξαναγίνει mainstream. Άλλο τρίτο, το Metaverse που να, που να είναι λοιπόν το επόμενο sandbox in the central land, παρόλο που έχω δει αρκετά, εμένα δεν με έχει προσπίσει κάποιο ε, από αυτά προσωπικά. Μετά υπάρχουν άλλα projects τα οποία είναι εξαιρετικά και έχουν, έχουν προοπτικές για παράδειγμα για ένα 10x. Ε, σίγουρα για μένα έχει προοπτικέ και το Φάντομ. Παρόλο που αποχώρησε ένα από, από, από τα στελέχη του, ε, δύο νομίζω από τα στελέχη, δεν έχω δει λεπτομέρειε. Αλλά πιστεύω ότι και πάλι έχει προοπτικέ το Φάντομ ε, λόγω του συνολικού project να κάνει να τενέξει στο μέλλον. Κάποια στιγμή θα αναφερθώ με λεπτομέρειε ακόμα παραπάνω για το Φάντομ. Ε, Elon επίση έχει ε, τέτοιε προοπτικέ για X, αλλά σε επόμενου δύο με τρει κύκλου, θα έλεγα, δηλαδή και σε πιο μακροπρόθεσμα, θα έλεγα, για το Elrond. Ε, μετά υπάρχουν ε, το χίλιο με επίση έχει τέτοιε προοπτικέ, ειδικά με αυτό που προσφέρει. Έχω κάνει ανάλυση για αυτά τα κρυπτονομίσματα, έχει κάνει κάτι πρόσφατα και ο Coin Bureau ε, για το χίλιο συγκεκριμένα. Αυτά λοιπόν έχουν Γκάλα επίση έχει, Χάρμονι επίση έχει. Αυτά λοιπόν, εάν κάποια από αυτά λοιπόν θα κάνουν δυνατού κύκλου και θα προσεγγίσουν το, τα top 10 με 20. Τώρα, στου επόμενου κύκλου δεν σημαίνει ότι απαραίτητα κάποια από αυτά θα πρέπει να μπει στα top 10 για να έχει απόδοση 10-20 ε, φορέ πάνω. Γιατί μπορεί να έχουν και πάνω από 10. Αλλά μιλάμε για τουλάχιστον ένα 10 επί λοιπόν, στου επόμενου κύκλου. Διότι στου επόμενου κύκλου και αυτά που είναι στα top 10 εδώ πέρα ή στα top 15 και η κεφαλαιοποίηση αυτών λοιπόν, μπορεί να ξεπεράσει άνετα τα 100 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, και ακόμα και να παραμείνουν σε αυτέ τι θέσει και να ανέβουν μέχρι 20-25, θα μπορούσαν λοιπόν να έχουν μια απόδοση 10 επί. Τώρα, έχω κάνει λοιπόν και ένα βίντεο με τα 10 top κρυπτονομίσματα που θεωρώ για το 2022 όπου φυσικά υπάρχουν και άλλα κρυπτονομίσματα και καλά, λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά που μπορείτε να βρείτε. Απλά, λοιπόν, στοχοποιήσα μερικά ε, που, που θεωρώ ότι έχουν απόδοση. Το Καντένα, επίσης, θεωρώ, λοιπόν, ότι ε, έχει τέτοιες προοπτικές. Και αυτό που κάνω, λοιπόν, τώρα εγώ είναι το εξή. Τώρα, αυτό που κάνω εγώ, λοιπόν, είναι το εξή. Βάζω, λοιπόν, εδώ, επιλέγω το κρυπτονομίσμα το οποίο θέλω να δω τις πρόπτικες, και τι απόδοση μπορεί να έχει και θα πάω για παράδειγμα στο κρυπτονόμισμα Avalanche που είναι στο top δηλαδή 10 εδώ πέρα που σημαίνει λοιπόν ότι εάν το καντένα φτάσει στην κεφαλοποίηση του Avalanche. Το Avalanche έχει αυτή τη στιγμή κεφαλοποιησει 20 δις, 19,5 20 δις. Τώρα τι μας λέει λοιπόν ότι Ουσιαστικά επειδή έχουμε και την αγορά κάτω, δηλαδή το να φτάσει το καντένα την κεφαλοποίηση το Avalanche και δεν σημαίνει ότι απαραίτητα στους επόμενους bull run κύκλους θα ανέβει και στη θέση νούμερο 10 όπως σας είπα και πριν διότι υπολογίζουμε τώρα με ένα market cap ε, χαμηλό σε σχέση με το που ήταν λοιπόν το Avalanche, η κεφαλοποίηση του Avalanche και άλλων κρυπτονομισμάτων ε, στην αγορά. Οπότε λοιπόν αν για παράδειγμα το καντένα απλά φτάσει σε μια κεφαλοποίηση 20 δις στους επόμενους κύκλους όπου έχει τέτοιες όταν ε, αν μπει στη Binance, όπου έχει φυσικά και προοπτικέ για να μπει στη Binance, λογικά σε κά κάποια στιγμή στο μέλλον θα μπει και όταν θα γίνει target και από του θεσμικού. Με το πανεύει το ε, Trading σε Service ε, για το καντένα, το πιο ε, λογικό είναι λοιπόν ότι και, ε, ε, και η κεφαλοποίηση να ξεπεράσει τα 7, 10, 15 20 και τα λοιπά, αλλά μιλάμε λοιπόν για στους δυνατούς μπούλγαν κύκλους της αγοράς. Εάν λοιπόν τώρα φτάσει για παράδειγμα το καντένα τη κεφαλοποίηση του Avalanche που έχει αυτή τη στιγμή, μιλάμε λοιπόν για μια απόδοση 18,25%. Τώρα τι συνέβαινε λοιπόν στο παρελθόν. Ενώ είχαμε το Ethereum, το, το Cardano, το Binance Smart Chain και όλα αυτά τα καλά projects που ήταν τα πιο γνωστά, τι γίνεται λοιπόν, τότε ήταν το Solana, είδαμε το Solana λοιπόν το 2021, πριν δούμε και το Cadena, όπου παρουσίασαν ένα παρόμοιο λοιπόν με τα υπόλοιπα, αλλά πιο βελτιωμένο blockchain, smart contract project κτλ., το οποίο λοιπόν ουσιαστικά ήταν, είχε καλύτερε προοπτικέ και καλύτερη απόδοση λοιπόν, για του επενδυτέ, για του retail investors, αλλά και για του θεσμικού στο να επενδύσουν περισσότερο στο Solana και διάφορου άλλου λοιπόν λόγου. Τώρα, ένα από κάτι παρόμοιο λοιπόν σαν το Solana, τέτοιε προοπτικέ, τέτοια από θέμα απόδοση επίση και τεχνολογία κτλ. αυτά τα σημεία λοιπόν τα έχει και το καντένα αυτή τη στιγμή. Οπότε λοιπόν κοιτάμε τέτοια σημεία όταν μελετάμε και αξιολογούμε ένα project. Και ακόμα και εκεί να μην φτάσει λοιπόν την κεφαλοποίηση να φτάσει 15 δι κτλ. Και, και πάλι η απόδοση λοιπόν θα, είναι, ε, θα θεωρώ ότι λοιπόν θα είναι αρκετά σημαντική. 10, και, ακόμα και 10 με 15 δι να φτάσει η κεφαλοποίηση νομίζω ότι δεν είναι καθόλου άσχημα σε δύο χρόνια λοιπόν να, ε, να, να υπάρχει. Στο χειρότερο σενάριο λοιπόν, δίνω τα χειρότερα σενάρια, δηλαδή ακόμα και σε 2, 3, 4 χρόνια από τώρα να υπάρχει μια ε, τέτοια απόδοση. Αν κάποιο μπορεί να βρει μόνο 106 ευκαιρίε και σε ένα-δύο-τρει μήνε ε, στην αγορά, α βρει αυτά και α μη δει το βίντεο. Και α μην ακολουθήσει ε, αυτέ τι ε, αναλύσει. Αλλά όπως και να έχει, ιδέε σα δίνω για να αξιολογήσετε και να μελετήσετε. Δεν υπάρχει καμιά απολύτως εγγύηση. Μπορεί να βγει ένα άλλο super duper project και άλλα δέκα σαν το κατένα και καλύτερα από το κατένα και να μην πάρει τελικά ας πούμε, μπρος και να μην δώσει τελικά αυτή την απόδοση που αναμένουμε. Αλλά μελετώντα λοιπόν διάφορα πράγματα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον με όσα μπορώ να δω και για το συγκεκριμένο το κρυπτονόμισμα, λοιπόν θεωρώ ότι έχει προοπτικέ έστω και ένα 10x στου επόμενου κύκλου. Μετά, άλλο ένα project το οποίο θεωρώ ότι έχει καλέ προοπτικέ για απόδοση και σύμφωνα με το market cap και τα κτλ. είναι το Flux. Για το Flux έχω κάνει ένα βίντεο αναλυτικό για το τι είναι και σε σχέση με τον ανταγωνισμό κτλ. Κάποια στιγμή Σύμφωνα με αυτά που βλέπω θεωρώ ότι θα γίνει hype και θα γίνει λοιπόν mainstream και το Web 3.0 όπως έγινε και το Metaverse λοιπόν το Νοέμβριο, τέλη Οκτωβρίου με το Νοέμβριο. Και εκεί λοιπόν θα, θα έχουν αρκετή απόδοση και θα, θα, θα προσελκύσουν περισσότερους επενδυτές λοιπόν τα Web 3.0. Και παρόλο που υπάρχουν πολλά projects που ουσιαστικά στηρίζουν ακόμα και τα smart contract projects Solana, Ethereum, Cardano κτλ. Είναι και Web 3.0, αλλά το Flux είναι πολύ συγκεκριμένο και είναι cloud service και είναι λοιπόν πολύ συγκεκριμένο Web 3.0 project και τεράστιο θεωρώ. Μελετήστε το και μόνοι σα. Δεν είναι υπόσχεση από εμένα ε, ούτε παρόντρονση για να πάτε να επενδύσετε, αλλά και λόγω του, κατά την εκτίμησή μου, λόγω του market cap που έχει λοιπόν και έχετε τις προοπτικές να γίνει mainstream και να μπει στα top 10 με 20 ή τουλάχιστον με τα top 30 λοιπόν στην αγορά. Η απόδοσή του λοιπόν σε, σε 2 με 3 χρόνια από τώρα θα μπορούσε να είναι και 100 φορές. Ξαναλέω, δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Αλλά μιλάμε λοιπόν για καθαρά λοιπόν, λόγω του market cap. Ή και αν φτάσει λοιπόν αυτή τη στιγμή το market cap του ε, το Luna, που είναι και πάλι κάτω σε σχέση λοιπόν με ε, ουσιαστικά λόγω και όλης της αγοράς κτλ., τα λοιπά, που είναι αυτή τη στιγμή το Λούνα στα 29 δις. Δηλαδή, αν σε τρία χρόνια, για παράδειγμα, φτάσει, δούμε άλλου τρει-τέσσερι κύκλους ή πέντε κύκλου στην αγορά, λοιπόν, ανάλογα bullrun κύκλους λοιπόν, και φτάσει την κεφαλοποίηση το φλάξ των 28 δισεκατομμυρίων, μιλάμε λοιπόν για μια απόδοση 115. Μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικά ή πολλά για κάποιον, αλλά για τουλάχιστον 106 λοιπόν για long term θεωρώ λοιπόν με τα τωρινά δεδομένα και με τον ανταγωνισμό και με τα διάφορα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή λοιπόν ότι έχει τέτοιες προοπτικές. Αλλά ακόμα και με μικρότερο market cap Δηλαδή, το συγκρίνουμε τώρα με το market cap του Solana που είναι στη θέση νούμε, νούμερο 9 το Solana και λόγω τη τόση τη αγορά αυτή τη στιγμή έχει μικρότερο market cap από το Luna, γιατί είναι στα 25-26 το Solana και το Luna είναι στα 35 αυτή τη στιγμή. Μιλάμε λοιπόν για μια πολύ σημαντική απόδοση και αυτή την απόδοση μιλάμε λοιπόν και πάλι για long term. Έτσι. Ε, και ουσιαστικά λοιπόν σε αυτή την περίπτωση κάποιο να φτάσει το 1 εκατομμύριο ε, δολάρια λοιπόν χρειάζεται λιγότερο από 10.000 φλάξ. Εάν λοιπόν και μιλάμε για long term και αν, κάποιος, λοιπόν, ε, αν φυσικά το φλάξ φτάσει να έχει αυτή την απόδοση. Και έτσι λοιπόν μπορείτε να κάνετε και διάφορου υπολογισμού ε, και από θέμα κεφαλοποίηση και απόδοση και να δείτε λοιπόν τι ε, θέλετε να. τι περιμένετε από το κάθε κρυπτονόμισμα, τι θα μπορούσατε να περιμένετε από το κάθε κρυπτονόμισμα και σε σύμφωνα με αυτό που θέλετε να πετύχετε και να βάλετε λοιπόν διάφορου στόχου και, σε, και σε τι ποσότητα θα έχετε διάφορα κρυπτονομίσματα. Δεν το κρύβω, το έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο ότι προσωπικά έχω στόχο να στα 10.000 λάξη, είμαι στο μισό δρόμο κοντά. Οπότε λοιπόν, Uh, και α μην έχει 80 uh, 86% πάνω, έτσι κι αλλιώ. Σαν long-term project προσωπικά uh, το πιστεύω. Και αυτό ο χώρο λοιπόν επειδή είναι αρκετά ανταγωνιστικό, μιλάμε για 18.000-plus κεπτονομίσματα πλέον στην αγορά. Αν και 5.000-7.000 από αυτά πρέπει να είναι meme shitcoins. Αλλά όπω και να έχει λοιπόν, συνεχώ βλέπουμε ακόμα και καινούρια λοιπόν, και αξιόλογα projects να βγαίνουν στην αγορά uh, και αρκετού ανταγωνιστέ, είτε μιλάμε για smart contract blockchain projects, είτε για. Gamify, Metaverses κτλ. Και, και, και ένα άλλο project το οποίο θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον, αν και δεν έχω ολοκληρώσει την ερευνά μου ακόμα γι' αυτό, είναι λοιπόν το, αυτό το project το οποίο βλέπετε αυτή τη στιγμή με μια μικρή κεφαλαιοποίηση 64 εκατομμυρίων αυτή τη στιγμή. Και το συγκεκριμένο project λοιπόν, βλέποντα μόνο στην αρχική σελίδα για το τι περιγράφουν, λοιπόν, Layer 1 Code, Blockchain Projects, λοιπόν, το οποίο μπορεί κάποιο να το χρησιμοποιήσει σε οποιαδήποτε γλώσσα και να χτίσει uh, smart contract projects, decentralized apps, DeFi, NFTs, metaverses και σε οποιαδήποτε λοιπόν uh, programming γλώσσα. Συγκρίνοντα με άλλα τεράστια projects στην αγορά, βγαίνουν uh, λοιπόν ότι προσφέρουν καλύτερε υπηρεσίε και καλύτερη τεχνολογία ουσιαστικά στο να να επιλεχθεί από άλλα καινούργια projects που θέλουν να χτιστούν. Έχουν λοιπόν εδώ τη σύγκριση ακόμα και με τεράστιου παίχτε στην αγορά από Solana, Cardano, Ethereum, Polkadot, Bitcoin κτλ. Γιατί το λέω τώρα αυτό. Από τη μία λοιπόν μπορείτε να βρείτε καινούρια projects τα οποία δεν έχουν ανθίσει ακόμα και θα μπορούσαν να έχουν όπω για παράδειγμα ήταν το Solana πριν δύο χρόνια για παράδειγμα. Ότι δεν ήταν, πρέπει να ήταν σε παρόμοιο level με αυτό εδώ πριν γίνει τεράστιο το συγκεκριμένο, ξαναλέω, δεν έχω ολοκληρώσει έρευνα. Μερετήστε το πραγματικά, θα το δω και εγώ με την πρώτη ευκαιρία. Απλά σα δίνουν λοιπόν τροφή για σκέψη και μελέτη κτλ. Χρειάζεται να δείτε λοιπόν και τον ανταγωνισμό. Υπάρχει τεράστιο ανταγωνισμό. αλλά σίγουρα τα σοβαρά projects και αυτά που έχουν εδρεωθεί στην αγορά ήδη δεν αμφισβητώ την απόδοσή του, ό,τι τους, και να γίνει, όπω και να έχει. Αλλά υπάρχουν λοιπόν από την άλλη άλλε ευκαιρίε που το να φτάσει, α πούμε, να... και το με κεφαλαιοποίηση 64 εκατομμυρίων στα 6,5 δι, ε, δεν είναι και. Δηλαδή το να γίνει να φτάσει μέχρι τα top 40 με 50 στην αγορά δεν είναι και τίποτα σπουδαίο μεταξύ μας. Και ειδικά λοιπόν αν προσφέρουν όντω αυτά που λένε εδώ πέρα ότι προσφέρουν και ότι έχουν και βελτιωμένε. Υπηρεσίε, βελτιωμένη τεχνολογία λοιπόν, σε σύγκριση ακόμα και με, τους, τα τεράστια projects που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά. Decentralization είναι λοιπόν το μέλλον, η αποκέντρωση. Επίση και στην μουσική πρόκειται να συμβεί, έχει ήδη συμβεί. Έχουμε ένα τεράστιο project το Audios, το οποίο μπορεί να μην το έχω κάνει ανάλυση, αλλά οι περισσότεροι ξέρετε και καταλαβαίνετε την αξία του. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, λόγω τη διόρθωση, πτώση τη αγορά, bear market, πείτε το όπω θέλετε, σε σχέση με το προηγούμενο all-time high που ήταν 4 δολάρια, λοιπόν είναι αρκετά χαμηλά και η απόδοσή στους επόμενους, αυτού του κρυπτονομίσματο στου επόμενου κύκλου θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να μα. δηλαδή, μια σημαντική απόδοση 5 με 10 φορέ πάνω δεν θα πρέπει να μα προκαλέσει ας πούμε, εντύπωση, γιατί μιλάμε λοιπόν για ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά θα ανοίξει τι πόρτε σε περισσότερο, όλο και περισσότερου καλλιτέχνε στο να συμμετέχουν λοιπόν για να ανεβάσουν τη μουσική του στο όντιο και φυσικά και στον κόσμο λοιπόν, που είναι υπέρ του decentralized, του blockchain κτλ. να επιλέξουν το όντιου, όπου είναι ήδη πάνω από τουλάχιστον 5 εκατομμύρια από την τελευταία Φορά που είχα δει πριν μερικού μήνε ότι έχει κοινό το Όντιου. Οπότε φανταστείτε λοιπόν και το μέλλον. Αν έφτασε να έχει 5 εκατομμύρια κοινό, ε, σίγουρα μπορεί να φτάσει και τα 10, 20, 30, 40 και 50 τα επόμενα χρόνια. Οπότε λοιπόν, αναγαστικά, αναγαστικά εννοώ με το τι προσφέρει και τα λοιπά και με το τι αναμένεται από, τι έχουν, από με το τι έχουν δημιουργήσει, μπορεί να έχει λοιπόν και μια απόδοση. Ανακεφαλαιώντα λοιπόν, ποια είναι τα πράγματα τα οποία κοιτάμε λοιπόν για την απόδοση ενό κερτρομίσματο 10 έω 100 φορέ πάνω. Μιλάμε λοιπόν, βάζουμε στόχο μακροπρόθεσμα και όχι short term σε φάση 1, 2, 3, 5, 6 μήνες. Κοιτάμε λοιπόν να είναι ένα αξιόλογο project, να δούμε λοιπόν ότι είναι legit, ότι σίγουρα είναι από τα projects τα οποία μπορεί να εμπιστευτεί. Έχω κάνει αρκετά βίντεο και συγκεκριμένο βίντεο για το πώ να κάνετε την ανάλυση ενό κεπτονομίσματο, σε πρώτη φάση και στη συνέχεια λοιπόν να δείτε και άλλα πράγματα. Μετά λοιπόν, ε, κάντε συγκρίσει αυτού του συγκεκριμένου project με άλλα που υπάρχουν στην αγορά, στην αγορά τι απόδοση είχαν, πότε είχαν απόδοση, βλέποντα λοιπόν του δείκτε τη αγορά, τα charts κτλ. Ιστορικά λοιπόν παρόμοια projects, τι απόδοση είχαν ε, λοιπόν, σε ποσοστό βάση τα λοιπά. Κοιτάτε λοιπόν και το market cap του το τωρινό, αλλά και συγκρίνεται λοιπόν και με παρόμοια projects που φτάσανε σε προηγούμενους κύκλους, που αναμένουν να φτάσουν ακόμα και πιο ψηλά στους επόμενους κύκλους λοιπόν στο μέλλον. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο market cap off, συγκρίνοντας λοιπόν απλά για να κάνετε πιο γρήγους υπολογισμού και απλούς λοιπόν για την απόδοση διαφορών και πτωρων συγκρίνοντας τα λοιπόν με τα top στην αγορά και α, βάζετε λοιπόν στόχους για το τι, θέλετε να, τι θέλετε να έχετε από τα κρυπτονομίσματα από το και μετά τι uh, ποσότητα από κάθε κρυπτονόμισμα για να φτάσετε, δηλαδή και από θέμα απόδοσης για να φτάσετε λοιπόν στο στόχο σας από θέμα επενδύσεων. Τώρα θα κάνουμε μια αναφορά στον χορηγό του σημερινού βίντεο που είναι το Solidus AI Tech όπου έχουμε δει λοιπόν και σε προηγούμενα βίντεο έχω αναφερθεί αρκετέ φορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα και σε αναλυτικό βίντεο για το τι έχει να προσφέρει σήμερα θα κάνουμε λοιπόν μια σύνοψη για αυτό το συγκεκριμένο project μιας και βρίσκεται σε pre-sale είναι ένα πολλά υποσχόμενο project σύμφωνα και με τα δικά του στα δεδομένα μιλάμε λοιπόν για μια τεχνολογική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2017 ως Solidus Technologies και τώρα πλέον ήταν τότε ως οργανισμός εξόριξης Ethereum και τώρα πλέον έχει λανσάρει το Solidus AI Tech, ένα project το οποίο λοιπόν συνδέει ουσιαστικά την τεχνητή νοημοσύνη με το blockchain και δίνει λύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε κυβερνήσεις και σε επαγγελματίες και σε οποιονδήποτε βασικά να δίνει λύσεις λοιπόν σε, σε τεχνητή νοημοσύνη και υπολογιστική ισχύ. Η Solidus έχει ολοκληρώσει συγκεκριμένα λοιπόν ένα φιλικό προ το περιβάλλον κέντρο δεδομένων υψηλών επιδόσεων. Μια πλατφόρμα όπου κυβερνητικέ αρχέ, οι μεγάλε εταιρείε, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει κτλ. Λοιπόν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ανα πάσα στιγμή. Έχοντα εντοπίσει λοιπόν ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη όσον αφορά λοιπόν την υπολογιστική ισχύ, όπου χρησιμοποιείται μόνο, δημιουργείται ουσιαστικά χρησιμοποιείται μόνο το 5% υπολογιστική ισχύ, είναι εδώ λοιπόν να, δίνουν, να δώσουν τη λύση του πάνω σε αυτό. Συνεργάζεται ήδη με κυβερνητικού οργανισμού στην Ευρώπη, με τη Microsoft και με πολλέ άλλε μεγάλε οργανισμού και επιχειρήσει, με τη Soft Galaxy International και άλλε πολλέ. τις οποίε μπορείτε να δείτε ανα πάσα στιγμή λοιπόν, και στην ιστοσελίδα του. Επίση, αυτό που προσπαθεί να δώσει λύσει και που θα χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη, οι υπηρεσίες τεχνητή νοημοσύνης από αυτό το project είναι όπω αυτόνομα αυτοκίνητα.

face και voice αναγνώριση, ήχου πάνω στην υγεία, πάνω στο recruitment, προσλήψεις, αυτοματοποιημένες πωλήσει, pol virtual assistance. Το project αυτό λοιπόν βρίσκεται σε pre-sale αυτή τη στιγμή, έχει κάποιες φάσεις, σε κάθε φάση ανεβαίνει και η αξία του token τους, ακόμα παραπάνω. Τη δεδομένη στιγμή λοιπόν έχει μια συγκεκριμένη τιμή, θα τη δείτε και στο website και όταν μπει στο ανταλλακτήριο θα είναι 0,021%. το δολαρίο. Αυτά λοιπόν για το Solidus. Θα βρείτε link στην περιγραφή του βίντεο για να μάθετε παραπάνω ή να συμμετάσχετε και στο pre το δικό του token. Αυτά λοιπόν είχα να σα πω για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σα άρεσε. Like στο βίντεο αν σα άρεσε. Εγγραφή στο κανάλι όσοι επιθυμείτε καθημερινή ενημέρωση και άλλα tips και οτιδήποτε άλλο μπορώ να μοιραστώ μαζί σα από θέμα γνώση και μόνο. Μην λάβετε το οτιδήποτε σε αυτό το βίντεο σαν οικονομική ή επενδυτική συμβολή. Κάντε δική σα έρευνα. Ό,τι είπαμε σήμερα λοιπόν είναι δικέ μου απόψει, πληροφορίε και διάφορου υπολογισμού. Κοινοποιήστε αυτό το βίντεο ελεύθερα με του φίλου σα στα social media. Ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social γιατί μοιράζομαι καθημερινά ε, υλικό, ενημέρωση για τα κρυπτονομίσματα και σε αυτά. Θα βρείτε links στην περιγραφή του βίντεο και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλά-πολλά κέρδη.